εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κόμματος που για 42 ολόκληρα χρόνια υπήρξες άξιος τέλεχός του, απευθύνω αυτό τον αποχαιρετισμό. Για τη μεγάλη απώλεια του σύντροφού μας Θανάση Βλότζου, που έφυγε πρόωρα, πενθούμε σήμερα. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, με μεγάλη συγκίνηση, βαθιά θλίψη και πόνο, αλλά και υπερηφάνεια, αποχαιρετά σήμερα ένα άξιο μέλος της, που με την πολύχρονη προσφορά του, τη συνέπεια και το αγωνιστικό ήθος του, τίμησε την εργατική τάξη και το κόμμα. Έναν κομμουνιστή, έναν ξεχωριστό λαϊκό αγωνιστή, που έφερε επάξια τον τίτλο του μέλους και στελέχους του ΚΚΕ. Έναν πρωτοπόρο εργάτη και αταλάντευτο μαχητή που αγωνίστηκε για τα ιδανικά του ΚΚΕ και στάθηκε όρθιο σε όλη τη διάρκεια της κομματικής ζωής του. Τον κομμουνιστή που με απαράμιλη υπευθυνότητα και υποδειγματική σεμνότητα ασκούσε τα καθήκοντα στο κίνημα και στην οργάνωση της δουλειάς. Τον κομμουνιστή που μιλούσε λιτά, απλά, καθαρά και σταράτα, χωρίς μισόλογα και διγλωσία. Τον αγωνιστή που ήξερε να ακούει και να επικοινωνεί με τους εργαζόμενους. Σύντροφε Θανάση, πικραθήκαμε αφάνταστα από τον πρόωρο θάνατό σου. Έφυγες πολύ άδικα και η απουσία σου είναι ήδη αισθητή σε όλους μας. Ήδη μας λείπεις. Λείπει το χαμόγελό σου, η χαρά και η αισιοδοξία σου για τη ζωή. Το πείσμα να παλεύεις στις δυσκολίες. Με την κομματικότητά σου, τη μαχητική αισιοδοξία σου, τη σταθερότητα και την ακεραιότητά σου, πρόσφερες το δικό σου σεμνό μερίδιο στον καθημερινό δύσκολο αγώνα που δίνουμε για να γίνουν πράξη τα ιδανικά μας. Ο σύντροφος Θανάσης Βλότζος γεννήθηκε το 1955 στην Άμπελο Σοφάδων Καρδίτσας. Ήταν παιδί εργατικής αγωνιστικής οικογένειας. Ο πατέρας του με ενεργό δράση στο κίνημα γνώρισε τις διώξεις του αστικού κράτους και είχε κάνει εξόριστο στο Μακρονήσι. Η μητέρα του αντάρτησα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο σύντροφος Θανάσης, βιομηχανικός εργάτης, οργανώθηκε στο ΚΚΕ το 1978 μετά τη μεγάλη απεργία της Διαμάξ, όπου δούλευε από τα νεανικά του χρόνια. Ήταν δραστήριο μέλος του Σωματείου της Ένωσης Αμαξωμάτων και στη συνέχεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Από νωρίς στην κομματική του ζωή ανέλαβε υπεύθυνες χρεώσεις στις εργατικές οργανώσεις της Διαμάξ και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου εργάστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Επίσης ήταν μέλος της Κομματικής Επιτροπής Μεγάλων Εργοστασίων στην Αθήνα και υπεύθυνος των εργοστασιακών οργανώσεων στο πλαίσιο της Ακτίδας Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τα επόμενα χρόνια ανέλαβε στελεχικές θέσεις στην καθοδήγηση των εργατικών κομματικών οργανώσεων της Αθήνας και του Πειραιά ως γραμματέας εργατικών ακτίδων, μέλος των Επιτροπών Πόλης της ΚΟΑ και της ΚΟΠ. Στο συνδικαλιστικό κίνημα ο σύντροφος Θανάσης, με την πρωτοπόρα δράση του για τα δίκαια της εργατικής τάξης, διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του Σκαραμαγκά και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, παλεύοντας με τις ταξικές δυνάμεις στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Η δράση του στον κλάδο του μετάλλου στήριξε τον αγώνα για μαζικά ζωντανά αγωνιστικά συνδικάτα των εργατών και συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΜΕ. Το διάστημα της κρίσης στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα και της εσωκομματικής διαπάλης στο ΚΚΕ, ο σύντροφος Θανάσης Βλότζος αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις ενάντια στις οπορτουνιστικές δυνάμεις για τη διατήρηση των επαναστατικών χαρακτηριστικών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Συνέβαλε αποφασιστικά για την ανασυγκρότηση των κομματικών οργανώσεων, ειδικά στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και τα μεγάλα εργοστάσια. Πάντα στις δύσκολες στιγμές, έτσι ήταν ο Θανάσης, όταν λισομανούσαν
παφισερά της αντίδρασης στάθηκε βράχος ακλόνητος υπερασπιστής του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Στο 13ο συνέδριο το Φλεβάρι του 1991 εκλέχτηκε στην Κεντρική Επιτροπή, στην οποία επανακλεγόταν έως το 17ο συνέδριο, ενώ από το 18ο το 2009 μέχρι και σήμερα ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Σύντροφε Θανάση, πορεύτηκες ακριβώς όπως αρμόζει σε έναν αγωνιστή ενταγμένο στο ΚΚΕ. Με το παράδειγμά σου άνοιξες δρόμους και έδειξες ότι το ΚΚΕ δεν είναι ένα οποιαδήποτε κόμμα, αλλά σάρκα από τη σάρκα της εργατικής τάξης, από κούμπι στα βάσανά της, ασυμβίβαστος αντίπαλος με τους εκμεταλλευτές της και σημεοφόρος του αγώνα για ένα νέο κόσμο δίκαιο και ανθρώπινο. Στάθηκες ως την τελευταία στιγμή της ζωής σου ακλόνητος αγωνιστής στα ιδανικά και τις αρχές μας. Γέννημα και θρέμα της εργατικής τάξης, ζυμώθηκες από τα πρώτα σου βήματα με τα βάσανά της, την εκμετάλλευση, την ανεργία και τη φτώχεια. Ατσαλώθηκες μέσα στη σκληρή ταξική πάλη και διδάχτηκες μέσα από την πείρα σου ότι η δύναμη της εργατικής τάξης βρίσκεται στην οργάνωσή της, στην ενότητα των γραμμών της. Πάλευες ακούραστα για την κατάκτηση αυτού του στόχου. Είχες απόλυτη συνείδηση ότι καμιά πρόοδο σε αυτόν τον αγώνα δεν μπορεί να σημειωθεί αν δεν στηρίζεται στο ΚΚΕ, αν δεν εμπνέεται από τους σκοπούς και τις ιδέες του. Ήσουν βαθιά πεισμένος και γι' αυτό ακριβώς στάθηκες ακλόνητος υπερασπιστής του κόμματος. Στάθηκες σε όλη σου τη ζωή περήφανος με σταθερή πεποίθηση ότι ο κόσμος θα αλλάξει, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός θα νικήσει. Φεύγεις, σύντροφε, και προσθέτεις τη δική σου προσφορά στην πλούσια κληρονομιά των αγωνιστών του κόμματος. Η αγωνιστική σου διαδρομή είναι παράδειγμα για κάθε εργάτη και εργάτρια, μια παρακαταθήκη στο δύσκολο μα όμορφο αγώνα μας για το σοσιαλισμό. Θα σε θυμόμαστε, θα σε σκεφτόμαστε στους καθημερινούς αγώνες. Στην αγαπημένη σου γυναίκα Αγγέλα, στα αγαπημένα σου παιδιά Γιώργο και Κωνσταντίνο, στη δίδυμη αδελφή σου Βάγια και σε όλους τους συγγενείς, θερμά συντροφικά συλληπιτήρια. Η Κεντρική Επιτροπή και το κόμμα μας χαιρετούν σήμερα ένα γνήσιο μαχητή του αγώνα μας. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Θανάση.